Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα με τη Μαριαλένα και τον Σάκη και το Λιβάνι, τι να κάνουμε τώρα. Και επειδή το Σαββατοκύριακο άκουσα ότι ουσιαστικά εσύ είπες, έτσι σε σένα το απέδωσαν, ότι σου μεταφέρθηκε, μετέφερε ένα μήνυμα στο Λιβάνι, να μην περιμένει πια τη Μαριαλένα, διότι η Μαριαλένα τέλος πάντων ξαναήρθε ή το ξανασκέφτεται να έρθει κοντά με το Σάκη. Αυτό είναι η αλήθεια τελικά, ναι. Υπάρχει μια σχέση, οπότε προχώρα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει. Σου είπε να μεταφέρεις κάτι Μαριαλένα ή βλέπεις ότι υπάρχει είστε φίλοι με τον Λιβάνι και λες ρε μεγάλε τώρα άστο, μην την περιμένεις. Αυτό ήταν μια πληροφορία που πληρώνεται, δεν κάνει μπω έτσι. Είμαστε φίλοι σου. Μας δώσεις και ένα δώρο. Πριν τρεις εβδομάδες που είχα φύγει από το παιχνίδι, 3,5 εβδομάδες περίπου, ήταν διαφορετικές οι ομάδες, ήταν χωρισμένοι σε μπλε και κόκκινη, ζούσαν διαφορετικά και ήταν άλλες συνθήκες. Σε αυτό το παιχνίδι αλλάζουν συνθήκες κάθε μέρα. Όταν έφυγα εγώ, επικρατούσε αυτό που είχε πει η Μαριαλένα, ακόμη και στον Αντζού, ότι έχει κάτι σοβαρό έξω και ότι της άρεσε αυτό που είχε έξω. Αυτή την εικόνα έβλεπα εγώ, αυτή την εικόνα... Μετέφερε όταν ήρθε στην Ελλάδα. Μετέφερα. Τώρα? Τώρα βλέπω ότι βλέπετε εσείς. Νομίζω θα μάθω από εσάς τα νέα. Δεν ξέρω καλύτερα από εσάς. Εγώ ρε παιδί μου να σου πω κάτι. Πες ότι είμαι ο Λιβάνης εγώ. Συγγνώμη, είμαι φίλος. Περίμενε λίγο. Γιατί ξέρω ότι με το Λιβάνι κάνετε παρέα. Λίγο. Δεν είπε στο Λιβάνι ότι αυτό είναι το μήνυμα της Μαριαλένας. Προχώρα. Δεν μίλησε με το Λιβάνι. Εντάξει, το απετέφερα να μείνει μετά λίγο και λίγο σκετσάκι για να το καταλάβω. Story. Τι έγινε. Ο Γιώργος είχε έρθει σπίτι για να κάνει τη δουλειά του, για να κάνει ένα μακιγιάζ. Ωραία. Και χαιρετηθήκαμε και βγάλαμε ένα story. Δεν ήταν δηλαδή σχέση γιατί. Σαν τηλεθεατής βλέπεις όχι, αυτό. Όχι, εγώ του είπα, Γιώργο μου, για τη σχέση, ότι ισχύει αυτό που... Ότι ισχύει μια σχέση. Ότι αυτό που βλέπω εγώ, κάτι τρέχει μέσα στο παιχνίδι. Όχι, με τον Γιώργο και την Μαριαλένα σε σχέση. Ότι αυτό βλέπω εγώ, ότι δεν τρέχει κάτι με το Σάκη. Ότι είναι τα παιδιά, επειδή έχουν μια σχέση 2 χρόνων, ο Σάκης και η Μαριαλένα μια σχέση 2 χρόνων, είναι πολύ φυσικό ακόλουθο να κάτσουν να μιλήσουν, να... ίσως να ξεκαθαρίσουν και κάποια πράγματα. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ δεν ήταν μια αναζωπήρωση μια σχέση. Εγώ δηλαδή ήμουν ο Λιβάνης τώρα. Πες ότι ήμουν ο Λιβάνης εγώ. Κάτι τι θα μου έλεγες, περίμενε ή μην περιμένεις. Σαν φίλο σου. Άσχετα γιατί το τι έχεις δει. Διαστητικά, ρε, διαστητικά και μόνο. Τι θα μου έλεγες, περίμενε τη Μαριαλένα να βγει ή θα μου έλεγες, ρε μεγάλε, πήγαινε παρακάτω και ό,τι να γίνει θα γίνει. Εντάξει, είναι πράγματα λίγο κάπως τώρα. Τα βλέπω και εγώ λίγο περίεργα. Εγώ βλέπα μια Μαριαλένα να νιώθει και να δίνει τα στοιχεία ενός ανθρώπου που είχε έξω ώστε στην επικοινωνία, στο έπαθλο επικοινωνίας, να φανεί ο άνθρωπός της και να αφήσει ένα μήνυμα. Αυτό είχαμε δει όλοι. Αυτό έλεγε η Μαριαλένα. Ήταν σοβαρό νομίζω κάτι αυτό που είχε έξω, κάτι σοβαρό. Τώρα βλέποντας την κάμερα να βγάζει το Σάκη και τη Μαριαλένα να είναι λίγο πιο κοντά, μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση μιας σχέσης. Όμως δεν ξέρω αν είναι αυτή η αλήθεια, αυτό που βλέπουμε. Ναι, αλλά γιατί, μπορεί ακόμα και να μην υπάρχει. Γιατί μην ξεχνάτε με ότι αυτό που δείχνει η κάμερα, μέσα, ο Σάκης μπορεί να πώς το λένε, ο Λιβάνης μπορεί να πειράζεται εδώ. Και είναι ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πειράζεται, εγώ έχω την αίσθηση. Δεν θα το αρέσει, σε κανέναν άλλο δεν θα αρέσει. Ναι, εκεί έχει να σκεφτεί ότι αν πραγματικά είναι αυτό που βλέπει ή αν βλέπουμε κάτι... Διαφορετικό από αυτό που ισχύει. Ναι, το οποίο αφήνει και η παραγωγή να εξελιχθεί έτσι, γιατί και ένας λόγος που μπήκε ο Σάκης ήταν ότι είναι πρώην της Μαριαλένας. Μάλιστα. Για να καταλάβω τώρα κάτι, γιατί μάλλον εγώ το κατάλαβα λάθος. Όχι, εγώ τα λέω μπερδεμένα για να μην είναι διαφορετικό. Μα επειδή σε ξέρω τώρα, θα μου απαντήσει. Συλλαλό. Ναι, δεν απαντάει, αλλά εγώ άκουσα ένα ρεπορτάζ στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Πολλά φυλάκια που ήταν και ο Δημητρός, ο Δημήτρης καλεσμένος. Και είπανε και ο Τσουρός και όλοι ότι ένας. Δεν είπαν το όνομά σου. Ναι, αλλά ουσιαστικά αυτό εννοείς. Αλλά εγώ κατάλαβα ότι. Υπέθεσα, μπορεί να κάνω και λάθος. Ότι σου είπε, έδωσε ένα μήνυμα η Μαριαλένα να το μεταφέρει στο Λιβάνι ότι έχει σταματήσει σχέση ή εσύ του είπε. Ας το έχει τελειώσει ή δεν εμπλέκεσαι καθόλου σε αυτήν την ιστορία. Αυτό το μήνα δεν ξέρω πώς έχει βγει και πώς έχει πάρει και έκταση. Ο λόγος που βρέθηκα με τον Λιβάνι ήταν... Το καταλάβαμε αυτό, είναι για να το βάψει η Λεάνα, ναι, θα το ξαναπείς. Δεν είχα κάποιο μήνυμα να... Ωραία, θα σου κάνω αλλιώς την ερώτηση. Από αυτό που ξέρεις το Λιβάνι, είναι ακόμα με τη Μαριαλένα ή όχι? Εγώ νομίζω πως είναι. Εσύ νομίζεις πως είναι, εντάξει. Στο μυαλό του δηλαδή είναι, την περιμένεις στο μυαλό του Λιβάνις. Δεν ξέρω, όχι, δεν έχουμε κάνει τέτοιες κουβέντες. Το έχουμε πάει πολύ μακριά, όχι. Λεάνα μου, δεν μπορώ.
Δεν έχουμε κάνει κουβέντα αν ρε μάγκα θα την περιμένεις, ρε μάγκα την βλέπω αυτό και... Εσύ πώς τον αισθάνεσαι ρε παιδί μου που τον βλέπεις, θα την περιμένει ή όχι, τι πιστεύεις? Ως τηλεθεατής, όχι ως... Ως τηλεθεατής, ναι. Θα την περιμένει. Εσύ το κορίτσι...